Γεια σα, Κλέαρχε. Τι θα γίνει τώρα. Καλημέρα. Τα είχε προβλέψει. Θα μα πνίξει πάλι σήμερα. Πες μου αν τα είχε προβλέψει. Είχαμε πει ότι από εχθέ το απόγευμα θα είχαμε έτσι μια σύντομη. Αλλά ναι, είχε πολύ κεραυνό μα και δείξει. Είδε που τα γάστα, λέω. Να ακού. Είναι αυτέ οι ξαφνικέ διαταραχέ μα έρχονται από την κεντρική Ευρώπη και δυστυχώ κρατάνε λίγο. Αλλά καθαρά δική μα τη βλέπω αυτή. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι καθαρή εδώ. Εδώ κατώ. Πού είμαστε εμείς, ΝΑΤΟ. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν. Είμαι γεωγράφητος, να ξέρεις. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαταραχή. Βρίσκεται λοιπόν πάνω από τη χώρα μας. Έχουμε βροχές σε καταιγίδες προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, σιγά σιγά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να υποχωρούν. Και από αύριο πλέον μπαίνουμε σε κανονικούς έτσι καλοκαιρινούς ρυθμούς. Με τους βοριάδες όμως να κυριαρχούμε στο Αιγαίο, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Βόρεια πάνω, αυτά που είδαμε τώρα. Οι άνθρωποι ξεμπλέκουν δηλαδή, τώρα, έτσι. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή και βροχές και καταιγίδες και πυρκαγιές. Από αύριο θα είναι αυτός ο κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάμε να δούμε στον επόμενο μας χάρτη πώς θα έχει η εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε πλέον που εστιάζονται οι καταιγίδες, είναι προς την περιοχή της Θεσσαλίας. Θα φτάσουν μέχρι και τη Βόρεια Εύβοια τις αμέσως επόμενες ώρες. Η Θεσσαλονίκη αρχίζει και καθαρίζει σιγά σιγά. Και από το απόγευμα πλέον και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε έτσι ήπιες καιρικές συνθήκες. Δείτε όμως ότι μέσα στο Αιγαίο ενισχύεται το βοριάς. Θα φτάσουμε 6-7 τοπικά και τα 8 που φέρουν ιδιαίτερα προς το εσωτερικό των Κυκλάδων. Και θερμοκρασιακά θα λέγαμε ότι είμαστε γενικά καλά, σε καλά επίπεδα. Ναι, καλά είναι, 30 καλά. με 33 Διάβασα φέτος ότι φέτος λέει τα μελτέμια ήταν λιγότερα. Ήταν λιγότερα τον Αύγουστο. Είχαμε λοιπόν μικρότερη συχνότητα και αυτός είναι και ο λόγος όπου αυξήθηκε, μάλλον ένας από τους λόγους, αυξήθηκε όπου αυξήθηκε η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας. Ήταν πιο ζεστή. Είχε λιγότερα μελτέμια φέτο, λέει. Εντάξει, εμάς λες καλό είναι γιατί δεν έχει τρικυμία η θάλασσα όταν πας διακοπές. Ειδικά στο Αιγαίο. Αλλά τα μελτέμια δεν ρυθμίζουν τη θερμοκρασία. Το Σεπτέμβρη θα έχει. Θα έχει βέβαια. Και τα μελτέμια κρατάνε μέχρι και αρχές Οκτώβρη μπορούμε. Θα έχουμε τουρισμό πολύ όμως το Σεπτέμβρη να κρατάνε. Τουρισμό. Πάρα πολύ τουρισμό. 80% οι πληρότητες λένε και το Σεπτέμβρη. Ούτε το Σεπτέμβρη θα μπορούν να κάτσουν μια ταβέρνα σαν άνθρωποι. Δεν πειράζει, θα είμαστε εδώ. Έχει ωραίο κλικ. Βγάλετε κανένα φράγκο και καημός δεν είναι. Πάμε να δούμε και για την Αττική σήμερα, όπου στην ουσία δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι αξιόλογο. Θα έχουμε ηλιοφάνεια τις αμέσως επόμενες ώρες. Κάποιες συννεφιές θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ανατολικά και βόρεια. Εκεί που θα πρέπει να προσέξουμε προς το απόγευμα είναι ο βοριάς. Βλέπετε στο νότιο Εβοϊκό, αλλά και το στο νότιο Καφηρέα προς το Κάπο Ντόρο. Δηλαδή θα φτάνει τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά 29-30 βαθμοί. Εντάξει. Είμαστε γενικά καλά. Μια χαρά. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας γρήγορα. Βλέπετε χαρακτηριστικά οι καταιγίδες σιγά σιγά έχουν αρχίσει και υποχωρούν. Πάνε προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Τις αμέσως επόμενες ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Στο πεδίο των ανέμων, όχι κάτι το αξιόλογο, ένα ανατολικό έτσι, άνεμο κοντά στα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Ωραία. Εξαιρετικά. Να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα, δηλαδή για αύριο. Αυτά που έχουμε να σημειώσουμε, βλέπετε κυρίως μέσα στο Αιγαίο θα έχουμε τους βοριάδες 7 με 8 μποφόρ και πλέον περιορίζεται η αστάθεια στα πιο βόρεια ορεινά τμήματα. Πού ήταν η εικόνα προηγουμένως? Θάσος είναι αυτό. Ζωντανή εικόνα. Κοίτα εδώ. Τι είναι? Θάσος, live εικόνα. Λάδια. Μέσα από γιος. Κοίτα εδώ. Τι λες τώρα, παιδιά, έχουμε γίνει πολύ καλή ηλίκη. Εντάξει, η παιδιά, εκπομπή. Μέσα από μάτια. Γιος, σας μεταδίδουμε μέσα από γιος και διαμαρτύρεστε κιόλας. Έχουμε μάτια παντού, παιδί μου. Ναι, παιδί μου, και ειδικά από τα κότερα. Μάτια ανοιχτά. Ωραία. Έλα, λοιπόν, κυρίες. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, από αύριο περιορίζεται η αστάθεια, οι βοριάδες προσοχή στο Αιγαίο και αυτό βέβαια συνεπάγεται και αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Βλέπετε και με τα νεμοθούρια στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα είναι οι πιο δυνατοί βοριάδες, 7 με 8 μποφόρ. Οι καταιγίδες στα πιο βόρεια ορεινά μόνο το απόγευμα όμως. Καλά, άμα στα πει αύριο. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε Κλέαρχε, ευχαριστούμε πολύ.